Έκλεισες την αναφορά σου πριν από λίγο με τις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν έτσι μια πρωτοβουλία και τίμησαν τη χώρα μας, με Βρυξέλλες. Δεν θα σου χαλάσω χατήρι, θα πάμε Βρυξέλλες. Πάμε Βρυξέλλες, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Απόστολο Ηλιάδη και τον κύριο Γιάννη Ηλιάδη, είναι κάτοικοι Βρυξελών, Έλληνες βέβαια, βρίσκονται, αν δεν κάνω λάθος, στην περίφημη Grand Place. Σωστά? Όχι ακριβώς, είμαστε 100 μέτρα από την Grand Place, είμαστε μπροστά στο Mannequin Peace, στο μνημείο αυτό που σήμερα ο Mannequin Peace ντύθηκε τσολιάς. Α, βέβαια, είναι εικόνα βέβαια και μία φωτογραφία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το αγαλματάκι εκεί στο κέντρο των Βρυξελών. Και βέβαια και εστιάζεται και μας βοηθάτε να το δούμε καλύτερα, όπου ντύθηκε σήμερα τσολιάς. Και θέλω να ρωτήσω, πώς νιώθουν... Για 12 ώρες περίπου ντύθηκε τσολιάς το πρωί σήμερα, παρουσία του πρέσβη της Ελληνικής Πρεσβείας, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, κυρίου Σχοινά, και του Αντιπροσώπου του Δήμου Βρυξελών. Ντύσανε τον Mannequin Peace τσολιά. Το θαυμάζουμε, είναι η ώρα να τον ξεντήσουν σήμερα. Μας κάνει μεγάλη τιμή. Στον τόπο έχουν κατακλείσει πάρα πολλοί κόσμος, Έλληνες και μη, με σημαίες, με διάφορα, να δούνε και να θαυμάσουν, ας πούμε, την ιστορική επέτειο που γιορτάζουμε όλοι μας. Είναι ζωντανή σύνδεση και βλέπουμε Έλληνες οι οποίοι κρατούν την ελληνική σημαία στο σημείο. Κύριε Απόστολε Ηλιάδη, θέλω να σας ρωτήσω, οι περισσότεροι που βγάζουν φωτογραφίες είναι Έλληνες τριγύρω σας? Ναι, πάρα πολύ. Ναι, περισσότερο, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Έλληνες και μερικοί άλλοι που τυχόν περνάνε δηλαδή από εδώ, βλέπουν ότι κάτι συμβαίνει, ενδιαφέρονται γιατί και για ποιο λόγο γίνονται αυτά. Όπως ξέρετε και όπως τα είπατε φυσικά και παντού τα ακούμε, σήμερα γιορτάζει απανταχού της γης όλος ο ελληνισμός και μαζί με εμάς όλη η γη, μπορούμε να πούμε. Να περάσουμε και στο Γιάννη τον Ηλιάδη. Βεβαίως. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Ο γιος. Γιάννη, καλησπέρα. Λοιπόν, τσολιάς εκεί ντύθηκε, ένα από τα πιο γνωστά έτσι, αγαλματίδια, πώς να το ονομάσω. Στο κέντρο των Βρυξελών, πώς νιώθει ένας νέος? Ένας νέος, πολύ καλά. Δεν έχουμε το καιρό όπως είναι στην Ελλάδα, αλλά και εδώ έχουμε γιορτές, τραγουδάμε, χορεύουμε. Όλα καλά. Βλέπουμε Έλληνες εκεί, οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να τραβήξουν μία φωτογραφία. Δεν είναι εδώ και καθημερινό φαινόμενο, σωστά, να βλέπουμε αυτό το αγαλματάκι εκεί να έχει ντυθεί τσολιάς, έτσι δεν είναι? Ναι, τσολιάς. Mannequin Peace. Εντάξει, είναι βέβαια από τα σημεία που υπό κανονικές φυσιολογικές συνθήκες προσελκύουν πλήθος κόσμου, έτσι? Ναι, πάντα έχει αυτό το σημείο κόσμο, γιατί είναι ένα μνημείο, μπορώ να πω, στις Βρυξέλλες. Όποιος έρχεται Βρυξέλλες και στη Χρυσή Πλατεία, στην Grand Place, όπως λέμε εδώ στα γαλλικά, περνάνε να δούνε και το Mannequin Peace, που έχει μια ιστορία από πίσω, ας πούμε. Κύριε Ηλιάδη, κύριε Απόστολε Ηλιάδη, θέλω να μου πείτε λίγο πώς αντιλαμβάνονται εκεί οι ντόπιοι την κίνηση, το συγκεκριμένο έτσι αγαλματάκι να τον ντύσουν τσολιά. Ναι, είναι... Είναι θετική δηλαδή, αυτό θέλω να μου πείτε. Πραγματικά καταλαβαίνουν και αισθάνονται και αυτοί υπερηφάνεια κοντά σε εμάς, γιατί γενικά τον ελληνισμό και τους Έλληνες τους αγαπάει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και αυτοί μαζί μας εδώ βλέπω, κάνουν και μερικοί άλλοι φωτογραφίες. Αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος, βλέπετε, αν βλέπετε στα πλάνα σας, θα ξεδίσει τον τσολιά. Τον κρατήσαμε με χίλια... Η αλήθεια είναι πως τον κρατήσαμε για να βγει στην εκπομπή. Ναι, γιατί 6 ώρα ακριβώς Βελγίου έπρεπε να τον ξεδίσει, γιατί είναι υπάλληλος του Δήμου αυτός και πρέπει να πάει σπίτι του. Αλλά τον κρατήσαμε εδώ για αυτή την εκπομπή να βγούμε στον αέρα, να δούμε τον τζολιά, να θαυμάσουμε όλοι οι Έλληνες της Κρήτης. Η αλήθεια είναι τώρα, θέλω να μου το επιβεβαιώσετε κύριε Ηλιάδη, ότι οι Έλληνες πρέπει να το διαπραγματεύονται λίγο τώρα και να το ζητούν να μην του βγάλει τα ρούχα. Αλλά επιμένει. Έτσι. Αλλά επιμένει. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Τώρα σε λίγο με δει ο ήλιος και με τη δύση του ηλίου, πιστεύω σε κανένα 20 λεπτό θα φωτιστεί η Χρυσή Πλατεία, η Grand Place εδώ πέρα. Και το Δημαρχείο, σωστά. Το Δημαρχείο των Βρυξελών θα φωτιστεί, ναι. Αλλά εδώ όπως είναι σήμερα έχουμε πάρα πολύ καλό ήλιο αυτή τη στιγμή ακόμα
και είναι νωρίς. Πιστεύω σε κανένα 20 λεπτό, μισάωρο το πολύ να φωτιστεί. Και όλος ο κόσμος θα πάει προς την Grand Place τώρα, προς το Δημαρχείο των Βρυξελών, που είναι ούτε 100 μέτρα από εδώ. Φαίνεται και αν πάμε στον δρόμο πάνω. Είναι μία απόσταση 100 μέτρων. Πολύ καλά το λέτε. Mm-hmm. Θα το δείξουμε. Ναι, λίγο, αν μπορείτε να το δείξετε. Κάμερα από εδώ. Βέβαια. Έχει και αρκετό κόσμο, βλέπουμε, στην περιοχή, έτσι. Ναι. Αυτό το βάθος που φαίνεται, αν φαίνεται καλά, δεν ξέρω για οθόνη mm-hmm. πώς είναι. Στο βάθος που φαίνεται κάποιο ψηλό μυτερό κτίριο είναι ναι. από την πίσω πλευρά του Δημαρχείου. Οπότε θα ντυθεί στα γαλανόλευκα. Εκεί θα είναι φωτισμένο με την ελληνική σημαία. Στα γαλανόλευκα σήμερα, ναι. Με την ελληνική σημαία. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Λιάδη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ χρόνια πολλά. Χαρά μας, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκουμε. Χρόνια πολλά. Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Με το καλό, πιστεύω, με την πανδημία να μπορέσουμε να κατέβουμε στην Κρήτη, να δούμε την ωραία μας Κρήτη. Βέβαια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.